και ακούμε τώρα το τι γίνεται για την Ελλάδα από εδώ και μπρος. Καταρχήν, αυτό που πήραν είναι μια επιμήκυνση. Αυτό το πράγμα που ήταν από την αρχή, που συζητούσαν από την αρχή. Αυτή η επιμήκυνση των 110 δισεκατομμυρίων. Βέβαια, δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Πώς θα γίνει. Για τα 80 λέει η κυβέρνηση, όχι για τα 110. Βεβαίως, τα 80, αλλά βεβαίως 16 του μηνός, το 16 Μαρτίου, ανακοινώθηκε από την τρίτη ενδιάμεση έκθεση του Δέλτα Νιτάφ ότι το Δέλτα Νιτάφ μας εντάσσει σε νέο μηχανισμό χρηματοδότησης. Μας βγάζει από το μηχανισμό του Standby Agreement, με την βάση το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει μέχρι σήμερα, και μας εντάσσει σε νέα δεκαετή επιτήρηση, σε νέο σύστημα χρηματοδότησης, που δεν ξέρουμε πώς θα γίνει ακριβώς αυτό, για 10 χρόνια τουλάχιστον, και βλέπουμε. Αυτό είναι καινούριο. Τώρα το ακούμε, μετά από τόσες μέρες. Δημοσιοποιήθηκε στις 16 του Μάρτη. Δυστυχώς, δεν ξέρω, η ετοιμότητα. Το οποίο πέρασε στην Ελλάδα, κύριε Καζάκη, είναι ότι κερδίσαμε την επιμήκυνση και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Έτσι πέρασε. Κάτι μας κρύψανε πάλι. Συγκεκριμένος, δηλαδή, χρηματοδότηση. Μας αλλάζουν μηχανισμό. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός αφορά πλέον, αναβαθμιζόμαστε. Αν μπορεί κανείς. Άλλα 10 χρόνια του Δέλτα Νιτάφ. Ναι, 10 χρόνια τουλάχιστον, αλλά έχει μια σημασία όμως ότι το Standby Agreement, δηλαδή ο μηχανισμός τον οποίο μας είχαν τοποθετήσει μέχρι τώρα, αφορά χώρες τις οποίες αντιμετωπίζουν προβλήμα φερεγγιότητας. Δηλαδή, δυνατότητα δηλαδή, να βοηθήσω κάποιο κράτος να διευκολυνθεί ώστε να βρει τα λεφτά να πληρώσει. Αυτό είναι. Ο μηχανισμός ο καινούριος στον οποίο εντασσόμαστε αφορά δεδομένα πτωχευμένες χώρες. Είναι ο μηχανισμός ο οποίος οδήγησε στην πτώχευση την Αργεντινή το 2001. Α, σε αυτό το μηχανισμό θα ενταχθεί η Ελλάδα τώρα για τα επόμενα 10 χρόνια. Όχι, αυτό λέει. Και συγγνώμη κύριε Καζάκη, αλλά ορθώς αλλάξαν και τον τίτλο. Άλλα 10 χρόνια στο Δέλτα Νιτάφ. Αλλά τώρα εσείς μας λέτε ότι ο μηχανισμός αυτός είναι ακριβώς ο ίδιος ο οποίος έφερε. Έφερε στο χείλος του γκρεμού, ξεσήκωσε και λύγησε την Αργεντινή. Αυτό μου λέτε. Ναι, είναι αυτός τον οποίο οδήγησε την Αργεντινή στην χρεοκοπία του 2001. Ο ίδιος μηχανισμός ακριβώς. Και χρησιμοποιείται ακριβώς σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν βλέπει το Δέλτα Νιτάφ δηλαδή ότι δεν υπάρχει μέλλον στη χώρα και την εντάσσει σε αυτόν τον συγκεκριμένο μηχανισμό, ώστε να μπορεί μέσα από το μηχανισμό, υποτίθεται, να επιτευχθεί μια αναδιάθρωση χρέους. Μια αναδιάθρωση χρέους που υποθέτει πτώχευση. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, κύριε Καζάκη, για την Ελλάδα? Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά στη μεταχείρισή μας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα επόμενα Θα γίνει χρόνια. Πολύ πιο αυστηρή επιτήρηση. Και σημαίνει ότι θα είναι πολύ πιο εμπράγματη η επιτήρηση και η κυδαιμονία και πολύ πιο αυστηρή στους τρόπους, τις μεθόδους, στους στόχους, στις πολιτικές που θα επιβληθούν. Δηλαδή, στην ουσία έχουμε μπροστά μας μηχανισμό πτώχευσης. Στην πραγματικότητα, ναι, γιατί δεν επιβάλλεται πουθενά. Όταν επιβάλλεται αυτός ο μηχανισμός, μιλάμε για χώρες οι οποίες έχουν υπερβεί πλέον το στάδιο της αφαιρεγγιότητας, όπως λέγεται τεχνικά, και έχουν πλέον είναι μπροστά στο στάδιο της επίσημης πτώχευσης. Γι' αυτό μας εντάσσουν, μάλλον το Δέλτα Νιτάφ αλλάζει μηχανισμό και το εντάσσει τότε εκεί. Γιατί, κύριε Καζάκη, ανώτατε αξιωματούχοι του οργανισμού αυτού, όπως ο κύριος Λίψ και η κυρία Άτκινσον στο παρελθόν, έχουν μιλήσει για τις πολύ σοβαρές και θετικές προσπάθειες και πενούν την κυβέρνηση και μας κάνουν τουλάχιστον από τα επίσημα ανακοινοθέντα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να πιστεύουμε ότι επισήμως κάτι βλέπουν να πηγαίνει καλά σε αυτή τη χώρα? Ενώ μας λέτε ότι μόλις πρόσφατα έγινε αυτή η μετάβαση σε ένα άλλο πρόβλημα που μας φέρνει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν θέλουν κοινωνικές εντάσεις. Δηλαδή, η όλη επικοινωνιακή στρατηγική και του Δέλτα Νιτάφ αλλά και επίσημα της Τρόικας είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργεί κοινωνικές εντάσεις, τουλάχιστον περισσότερες από τις συνέπειες των πολιτικών που εφαρμόζονται. Το ίδιο συμβαίνει και με το Δέλτα Νιτάφ. Δεν θα σου πει ποτέ επισήμως ότι σε πάω σε μηχανισμό πτώχευσης. Θα σου πει απλά ότι πας καλύτερα, ότι σου επιμηκύνω για να σου κάνω, στο κάνω δώρο. Τι ακριβώς βέβαια είναι δώρο όταν σε βάζω σε μια διαδικασία όπου θα πληρώσεις πολύ περισσότερα από ό,τι να πληρώσεις για το δάνειο, και σύν το γεγονός ότι σε βάζω μια διαδικασία η οποία κανένας δεν λέει πώς ακριβώς αυτή θα εξελιχθεί, με ποιους όρους. Να θυμηθούμε μόνο ότι στις 5 του Μάη του περασμένου χρόνου μας λέγανε για 3 χρόνια με συγκεκριμένους όρους που θα λήξει μέχρι τότε και μετά θα αρχίσει η ανάκαμψη και τα ρεστά. Τώρα μας βάζουν σε μια δεκαετή περιπέτεια, στην πραγματικότητα θα είναι υπερδεκαετής η περιπέτεια, και βλέπουμε χωρίς κανένας να διευκρινίζει τους όρους, δηλαδή πότε, τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Αντίθετα, η έκθεση του Δέλτα Νιτάφ προβλέπει εκπληκτικά πράγματα, δηλαδή εκτός από τις εκτιμήσεις που όλοι τις ξέρουμε για την
έκρηξη του δημόσιου χρέους μέχρι το 2015, προβλέπει για πρώτη φορά ότι θα υπάρχει και έκρηξη του ιδιωτικού χρέους των τραπεζών. Εκτιμάται ότι το 2000, το ΔΕΛΤΑ ΚΙΤΑΦ η έκθεσή του, δεν είναι η δική μου εκτίμηση κάποιου άλλου, εκτιμάται ότι σήμερα το 2012 οι τράπεζες θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν χρέος της τάξης των 75 δισεκατομμυρίων και το 2015 θα κληθούν να αναχρηματοδοτήσουν χρέος 300 δισεκατομμυρίων. Τι λέτε τώρα? Αυτό είναι η πρόβλεψη του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ μέσα από την έκθεσή του. Και το ερώτημα είναι πώς. Δηλαδή πώς μπορεί να γίνει αυτό σε μια χώρα που είναι σε αυτή την κατάσταση και που θα επιδεινωθεί η κατάσταση χρέους του χρέος το επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Καζάκη, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα ερώτημα σχετικά με αυτά που συνέβησαν αυτές τις δύο μέρες στις Βρυξέλλες. Αποφασίστηκαν λοιπόν κάποιες αλλαγές. Το ερώτημα είναι τι θα συμβεί με τη χώρα μας που σύμφωνα με το μνημόνιο υποτίθεται ότι θα βγαίναμε το 2013. Παράλληλα, είχαμε τον Υπουργό Οικονομίας να προαναγγέλει από πέρυσι ότι το 2011 θα βγαίναμε στις αγορές. Φαίνεται ότι δεν τα καταφέρνουμε και πολύ καλά, για να το πούμε με επίοικια. Τι θα γίνει λοιπόν αν μετά το 2013 εμείς δεν θα μπορούμε να βγούμε στις αγορές? Που θεωρείται πιθανό από αρκετούς. Ναι, εγώ θα έλεγα πρώτα καθίστε να φτάσουμε το 2013. Δηλαδή θέλω να πω ότι το 2011 είναι δημοσιονομικά άλυτο το πρόβλημα. Δηλαδή ήδη ο προϋπολογισμός αυτός δεν εκτελείται και δεν μπορεί να εκτελεστεί. Πράγματι. Συν το γεγονός ότι συσσωρεύει τεράστιες μαύρες τρύπες. Η μετριοπαθέστερη εκτίμηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι η μαύρη τρύπα, δηλαδή οι δανειακές ανάγκες αυτή τη στιγμή του ελληνικού κράτους μέσα στο 2011 θα κυμαρθούν περίπου στα 75 με 79 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Τρόικα πρόκειται να μας δώσει 46,5 δισεκατομμύρια. Τα υπόλοιπα από πού? Τι είναι, αυτά που θα πουλήσουμε, ναι, αυτά που θα αξιοποιήσουμε. Όχι, διότι τα υπόλοιπα, υποτίθεται ότι σε τρία χρόνια θα μαζέψουμε, αν τα μαζέψουμε αυτά τα 50 δισεκατομμύρια. Ναι, γι' αυτό σας ρωτάω, έχετε εσείς κάποια εκτίμηση? Όχι, δεν υπάρχει καμία εκτίμηση. Υπάρχει μία εκτίμηση που υπήρχε στον προϋπολογισμό ότι ένα κομμάτι από αυτά θα είναι τα έντοκα γραμμάτια, αυτά που βγάζει κάθε μήνα δηλαδή. Είναι μικρά τα ποσά αυτά. Στην έκθεση του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ υπάρχει εκτίμηση ότι πρέπει να επεκταθεί η έκδοση εντόκων γραμματείων να γίνει 9μηνη και 12μηνη, δηλαδή εκτός από την τρίμηνη και εξάμηνη, πρέπει να γίνει 9μηνη και 12μηνη. Εγώ αμφιβάλλω αν θα βρουν αγοραστές για 9μηνα και 12μηνα έντοκα γραμμάτια, αλλά και πάλι. Τα έντοκα γραμμάτια είναι ο επαχθέστερος τρόπος δανεισμού ενός κράτους, διότι είναι τεράστια στα επιτόκια σε ετήσια βάση. Και αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, θα έχουμε να συσσωρεύουμε τεράστια τοκοχρεολύσια στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ενώ προβλεπόταν ότι χρεολύσια από τον προϋπολογισμό, προβλέπονταν χρεολύσια μέσα στο 2011 περίπου στα 26 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτή τη στιγμή τα χρεολύσια που μαζεύονται για να πληρωθούν από το ελληνικό κράτος λόγω των εντόκων γραμματείων εκτιμώνται ότι θα είναι πάνω από 37,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι αδύνατο να πληρωθούν. Συν το γεγονός ότι πάρα πολλές δαπάνες του προϋπολογισμού δεν φτάνουν για στοιχειώδη λειτουργικά έξοδα του ελληνικού δημοσίου και σε βασικούς τομείς όπως είναι η υγεία, νοσοκομεία, εξού άλλωστε και το κλείσιμο. Αυτό που λένε συγχώνευση. Ναι, κύριε Καζάκη, θα θέλατε, σας παρακαλώ πολύ, να μας εξηγήσετε το τι ακριβώς συμβαίνει να μπουν και οι ιδιώτες σε όλη αυτή την ιστορία που μας είπε τώρα ο Παναγιώτης. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι, υπάρχουν δύο τρόποι να ενταχθούν οι ιδιώτες στο μηχανισμό, σε αυτό το μηχανισμό ή όποιον μηχανισμό σκέφτονται. Ο πρώτος τρόπος είναι να δημιουργηθούν κλάστερ επενδυτών, δηλαδή σύνολα επενδυτών τα οποία θα αγοράζουν τη δευτερογενή αγορά. Θα κάνουν την επαναγορά που υποτίθεται θα πρέπει να κάνει το ελληνικό κράτος ή ο μηχανισμός στήριξης από τη δευτερογενή, κερδοσκοπώντας φυσικά με τις χαμηλωμένες τιμές, ή ένα κομμάτι του χρέους το οποίο έχει η χώρα, θα κουρευτεί με ζημιά φυσικά, επιζημία ιδιωτών κατόχων ομολόγων, προκειμένου να ενταχθεί η χώρα σε αυτό το μηχανισμό στήριξης που ετοιμάζεται για μετά το 2013. Καλό ή κακό για μας αυτό το δεύτερο που λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα είναι, γενικά δεν αποτελεί λύση, σοβαρή λύση για το ζήτημα του χρέους. Ωστόσο, για ένα κομμάτι, ό,τι μας κόβουν, καλό είναι. Δηλαδή, είναι προφανές. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής, ότι γιατί η κυβέρνηση δίνει τέτοια μάχη για το σύστημα της επιμήκυσης, που έτσι αλλιώς είναι ένα φόρτωμα τρομερό σε προοπτική χρόνου, και αρνείται να συζητήσει οποιοδήποτε ζήτημα κουρέματος του χρέους. Έτσι αλλιώς,
Τα επιτόκια είναι στα ουράνια. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο, αν έβγαινε να δανειστεί, θα δανειζόταν με επιτόκια πολύ μεγαλύτερα από ό,τι δανειζόταν η Αργεντινή την εποχή που πτώχευσε. Με αυτή την έννοια δεν καταλαβαίνω τις ανησυχίες. Εκτός βεβαίως και αν υπάρχουν συγκεκριμένα, συγκροτημένα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία κρύβονται πίσω από την κυβέρνηση, έχουν επενδύσει στη χρεοκοπία και δεν θέλουν να χάσουν τίποτα. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Μάλιστα. Κοιτάξτε, δείτε, καταρχήν δεν πρόκειται να πάρουν νέα μέτρα, αυτό είναι σίγουρο. Απλά οι επικοινωνιολόγοι τους είπαν ότι να μην λένε νέα μέτρα, να λένε νέες παρεμβάσεις. Θα κάνουν λοιπόν νέες παρεμβάσεις. Να σας πω μόνο κάτι έτσι πολύ χαρακτηριστικό. Είπαν ότι είχαν μεγάλη επιτυχία, νικήσανε, τους μασώσαν, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Βεβαίως το Μάρτιο ήταν να βγουν τα γραμμάτια της τάξης του ένος με 1,5 δισεκατομμύριο για να καλύψουν τις ταμιακές ανάγκες του μηνός Μαρτίου. Λοιπόν, ήταν τόσο χαρούμενες οι αγορές που μας έδωσαν που δεν τολμήσανε να εκδώσουν τα εντόκα γραμμάτια Μαρτίου και τα παραπέμψανε για τον Απρίλιο. Μείνανε για τον Απρίλιο. Το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή το Δημόσιο Ταμείο να είναι μέσα περίπου 1,5 με 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ και περισσότερα νοσοκομεία να αντιμετωπίζουν πρόβλημα γαζών ή προμηθειών, στοιχειωδών δηλαδή. Περισσότερα σχολεία θα πρέπει να κλείσουν. Περισσότεροι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας ή το πρόβλημα ότι δεν θα υπάρχει ρευστό να τους πληρώσουν. Λοιπόν, και έχουμε έναν υπουργό ο οποίος πραγματικά εμένα προσωπικά με εντυπωσιάζει. Νομίζω ότι έχει ένα μοναδικό χάρισμα να σε κοιτάει κατάματα στα μάτια και να σου λέει το μεγαλύτερο ψέμα. Αυτό πραγματικά είναι χάρισμα. Νομίζω ότι λίγοι στον κόσμο έχουν αυτό το χάρισμα. Στο κομμάτι που προσπαθούσε να εξηγήσει πώς θα αποπληρώσουμε τα χρέη φέτος και λέει εμείς θα πάρουμε από τους μηχανισμούς στήριξη από τις δανειακές συμβάσεις περισσότερες που υπογράψαμε με την Τρόικα τα 25-27 δις και τα υπόλοιπα θα τα πάρουμε από την αγορά. Είπε ότι μέχρι τέλος αυτού του χρόνου ή άντε μέχρι τα μέσα του άλλου θα έχουμε βγει στις αγορές. Ευσταθεί, δηλαδή μπορούμε πράγματι να βγούμε στις αγορές και να πάρουμε λεφτά φτηνό χρήμα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα πράγματα έχουν ως εξής. Εάν βγάλουμε καθαρή το 2011, αν τη βγάλουμε καθαρή, σας είπα ότι οι δανειακές ανάγκες του κράτους θα κυμανθούν περίπου στα 75 με 79 δισεκατομμύρια. Επισήμως ο προϋπολογισμός θα ανέβασε στα 65 δισεκατομμύρια. Εγώ σας λέω θα κυμανθούν εκεί, γύρω στα 75 με 79 δισεκατομμύρια. Αν τη βγάλουμε καθαρή το 2011, με ποιο τρόπο ακόμη είναι θολό το τοπίο, θα πρέπει του χρόνου επίσημα ζητάνε 66 δισεκατομμύρια, το είπε και ο κ. Παπακοσταντίνου. Ανεπίσημα πρέπει να βρουν πάνω από 80 δισεκατομμύρια. Για τα 80 δισεκατομμύρια θα μας δώσει η Τρόικα 26 δισεκατομμύρια. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα υπάρχει μόνο ένας δρόμος να τα βρεις, μέσα από τις αγορές. Οι αγορές αυτή τη στιγμή έχουν εκτινάξει τρομακτικά τα επιτόκια. Δεν υπάρχει καμία θετική πρόβλεψη. Κανένας δεν τολμάει να πει ότι προς το τέλος του 2011 ή αρχές του 2012 θα ηρεμήσουν οι αγορές. Γιατί θα ηρεμήσουν? Το γεγονός ότι ο Σερβάς Ντερούζ διαρρέει και αναφέρομαι στον σκληρό της Τρόικας, ο οποίος εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν, ναι, τις Βρυξέλλες. Διαρρέει ότι δεν θέλει να ξανάρθει, θα αποσυρθεί, προφανώς ενοχλημένος και από το άδειασμα που του έκανε η ελληνική κυβέρνηση όταν εκείνη είπα να το συμφωνηθέν τα 50 δις, σας θυμίζω δηλαδή τη συνέντευξη τύπου πριν από 1,5-2 μήνες. Λέτε να μην θέλει να ξανάρθει διότι βλέπει ότι όλο αυτό το εγχείρημα δεν είναι έτσι όπως και εκείνοι περίπου είχαν αφήσει να διαφανεί ότι σαν υπόσχεση αναφέρομαι. Ότι δεν έχει επιτυχίες, λέει και έτσι έχω βγάλει την ουράμα απ' έξω. Κοιτάξτε να δείτε, έτσι ή αλλιώς, εγώ πιστεύω μετά τις αποφάσεις αυτές στις 25 Μαρτίου μπαίνει σε μια φάση μεγαλύτερης αβεβαιότητας ολόκληρη η Ευρωζώνη. Εκτίθεται σε τρομακτικές επιθέσεις από τις αγορές και κυρίως τις πιο κερδοσκοπικές δυνάμεις των αγορών. Συγγνώμη να πω αυτό, δηλαδή, γιατί πολύ φοβάμαι ότι σήμερα, αυτή τη στιγμή έχουν επικεντρώσει την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία θα υποχωρήσει. Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσει μόνη της το πρόβλημα του χρέους ή το πρόβλημα της κρίσης στην Πορτογαλία είναι να φύγει από την Ευρωζώνη. Αυτό δεν της το επιτρέπουν να το κάνει, όπως δεν επιτρέπουν σε καμία χώρα της Ευρωζώνης να το κάνει. Οπότε αναγκαστικά θα υποχωρήσει, θα καμφθεί κάτω από την πίεση των αγορών. Φοβάμαι ότι εμείς θα δεχτούμε τρομακτικές πιέσεις των αγορών, χωρίς να έχουμε καμία δυνατότητα αντοχής. Δηλαδή δεν έχει εξαντληθεί πλέον η οικονομία, έχει πέσει σε τρομακτικό βαθμό, οπότε φοβάμαι ότι θα δούμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις μέχρι τον Ιούνιο.
Είναι μακρύ το διάστημα. Δεν είναι δηλαδή μια απλή ιστορία να δούμε τι θα συμβεί το 12. Ας δούμε μήνα το μήνα πώς το βγάζει. Μεροδούλη, μεροφάει δηλαδή. Λέτε. Πάμε κούτσα, 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 κούτσα και μας βγάλει. Μάλιστα. Ναι, Νίκη. Ακόμη πάντως και όταν είδαμε τα σπρέντ να υποχωρούν, όταν πια κλείδωσε και επισήμως η επιμήκυνση, θυμάστε ότι ήρθε μέσα σε δύο μέρες, σε μία μέρα η υποβάθμιση, η οποία οδήγησε τις αγορές ουσιαστικά στην πρώτερη κατάσταση. Θέλω να πω, μήπως τελικά και διαφορετική οικονομική πολιτική να είχε εφαρμόσει η κυβέρνηση. Μήπως και αν τα κάναμε όλα με έναν τρόπο διαφορετικό, πιο κοινωνικό ή, τι να σας πω, ή πιο ριζικό στον αντίποδα. Τελικά, μήπως δεν είναι στο χέρι μας και δεν είναι στο χέρι ούτε της Τρόικας, αλλά είναι στο χέρι συγκεκριμένων κερδοσκοπικών κέντρων των αγορών. Κοιτάξτε, ναι, όταν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση όπου χρειάζεται να δανειστείς από 60 έως 70 δισεκατομμύρια, οι υπολογισμοί λένε ότι το 2014 θα φτάσουμε να ζητάμε 120 δισεκατομμύρια από τη διεθνή αγορά συνολικά για τις δανειακές. Σύμφωνοι, κύριε Καζάκη, αλλά εδώ έχουμε ένα θετικό νέο. Ρίχνει τα σπρέντ 100 μονάδες. Και την επομένη μας υποβαθμίζει ένας διεθνής οίκος αξιολόγησης και ανεβαίνουν τα σπρέντ 200 μονάδες. Ναι, αυτό λέω, ότι από τη στιγμή που είσαι αυτή τη θέση, είσαι εκτεθειμένος σε οποιαδήποτε πίεση γίνεται από το εξωτερικό. Ακριβώς. Είτε για πολιτικούς σκοπούς, αν θέλετε, είτε για καθαρά οικονομικούς σκοπούς. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, σχεδιάζεται μια νέα επίθεση δευτερογενή, γράφεται και συζητιέται πάρα πολύ στην αγορά, από επενδυτικά κεφάλαια υψηλού ρίσκου. Τα οποία τώρα τι ακριβώς ζητούν? Ζητούν την εγγύηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ότι αν μπουν στη δευτερογενή και αρχίσουν και αγοράζουν ελληνικά, ιρλανδικά και ούτε κοψοχρονιά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ξεφορτώνονται συνεχώς κάτοχοι ομολόγων. Στην ουσία. Προφανώς. Αυτό θα τους εξασφαλίσει όμως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός ότι θα πάρουν μέρος ή μάλλον θα πουληθούν με μια εγγυημένη τιμή, έστω και μικρότερη, αλλά εγγυημένη τιμή. Και φαίνεται αυτό μάλλον εννοούν με τους ιδιώτες που τα συμμετέχουν. Σε αυτή την κατάσταση όμως, ο χαμένος είναι η χώρα. Γιατί είτε έτσι είτε αλλιώς, θα κληθούμε να πληρώσουμε κάτι το οποίο είναι αδύνατο να αποπληρωθεί. Είναι αδύνατο να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Δηλαδή θα ξεπουληθεί το σύμπαν σε αυτή τη χώρα. Χώρια το ότι θα χάσουν τη δουλειά τους. Είναι φανερό αυτό που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Και παρόλα αυτά δεν θα έχει το παραμικρό αποτέλεσμα.